Το 2-2 έκαναν την Τετάρτη οι μικρές ομάδες της ΕΠΣΗ στα Χανιά σε δύο παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά με τα συγκροτήματα του Ηρακλείου να βγάζουν ψυχή και αποφασιστικότητα και να φεύγουν με τα νικηφορά αποτελέσματα. Η μικρή ΚΑΒΑ 14 της ΕΠΣΗ με την νίκη της με σκορ 1-3 στέφθηκε πρωταθλήτρια Κρήτης μία αγωνιστική πριν το τέλος της πρώτης φάσης και πήρε την απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες ενώσεις της Ελλάδας. Η ομάδα του Βασίλη Κασαπάκη έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Πατραμάνη μετά από σέντρα του Μπουλούκα, ενώ ο Νόργεν Ιζάη λίγο αργότερα σκόραρε για δεύτερη φορά για το Ηράκλειο, με τον Πλαΐτη να φτάνει κοντά και σε τρίτο γκολ έχοντας δοκάρι. Στην επανάληψη τα Χανιά μείωσαν 1-2 με τον Σμάλι, αλλά η απάντηση ήταν άμεση για το συγκρότημα του Βασίλη Κασαπάκη με ένα παλικαρίσιο γκολ του Πατραμάνη για το 1-3. Μάλιστα, η ομάδα του Ηρακλείου είχε μεγάλες ευκαιρίες στη συνέχεια με Παπαδάκη και δοκάρι με τον Παπαφαργκάκη και πήρε μια απόλυτα δίκαιη νίκη που την έσεψε πρωταθλήτρια Κρήτης. Όσον αφορά την μεικτή ΚΑΠΑ16 του Ηρακλείου, το μάτς με τα Χανιά ήταν τελικός, αφού με ήττα θα έχανε την πρωτιά. Όμως κατάφερε να επικρατήσει με 0-1 με ψυχωμένη εμφάνιση και να πάρει το πλεονέκτημα πρόκρισης. Πλέον όλα θα κριθούν την επόμενη Τετάρτη στο Ατσαλένιο στον τελικό πρόκρισης, όπου το Ηράκλειο θα παίξει μόνο για 2 αποτελέσματα απέναντι στα Χανιά, ενώ οι Χανιώτες θέλουν την νίκη. Η μεικτή ΚΑΠΑ16 της ΕΠΣΗ είχε τον έλεγχο του αγώνα και προηγήθηκε 0-1 στο 49, όταν μετά από ενέργεια του Βγόντζα, ο Νησιούδης με αυτογκόλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Χανίων. Τα Χανιά ρίσκαραν στη συνέχεια και πίεσαν χωρίς ουσία, ενώ το Ηράκλειο θα μπορούσε σε μία από τις πολλές αντεπιθέσεις να βάλει και δεύτερο γκολ. Έστω και έτσι όμως πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα που του δίνει πλεονέκτημα για την πρωτιά. Το τέλος των αγώνων έφερε πολλούς πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια στα αποδυτήρια στο γήπεδο Μουρνιών. Μάλιστα στα επινίκια συμμετείχαν και οι παίκτες της μικρής 14 ΕΠΣΗ που λίγο νωρίτερα είχαν συμμετέχει πρωταθλητές. Μετά τα παιχνίδια, η ΕΠΣΗ Χανίων δεξιώθηκε την αποστολή των νικτών Ηρακλείου με το κλίμα να είναι άψογο μεταξύ των δύο ενώσεων.